Να εμποτευτούμε τον α, Υπουργό Επικρατή, τον κύριο Μάκη Βορύδη, είναι μαζί μα αυτή την δύσκολη μέρα, κύριε Βορύδη. Καλή σα μέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα. Ε, τώρα ποιο το πρώτο ερώτημα τη ημέρα από όλου του ανθρώπου εκεί, στην Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στο ειδικότερα, στην Αργολίδα που τώρα φτάνει η καταιγίδα. Τι κάνει το, το κράτο. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι καταρχά λειτουργήσαν μία σειρά από μηχανισμοί οι οποίοι μα επέτρεψαν να μην έχουμε προβλήματα πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα και πολύ δραματικότερα από αυτά τα οποία είχαμε. Εδώ, αν διαβάζω καλά, μιλάμε για ένα φαινόμενο λένε τώρα ότι πέφτουν 500 τόνοι νερό το στρέμμα. Ναι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε πράγματα ασύλληπτα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και το λέω αυτό γιατί αυτό πια δεν αντιμετωπίζεται ούτε με το να καθαρίσουμε τα φρεάτια, ούτε αυτή, αυτή η ποσότητα νερού. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άρα, το γεγονό ότι είχαν δοθεί σωστέ οδηγίε, ότι οι πολίτε ακολούθησαν τι σωστέ οδηγίε, ενώ σε άλλε περιπτώσει, να θυμίσουμε με, με πολύ μικρότερε βροχοπτώσει, είχαμε θύματα πολλά. εδώ είναι μια κατάσταση στην οποία, εν πάση είναι μια κατάσταση διαχειρίσιμη. Τώρα, διακοπέ ηλεκτρικού. Προφανώ υπάρχουν, θα υπάρχουν κάποιε ζημιέ. Το να φτιάξουμε. Είδα, ξέρω, ότι υπάρχουν φερτά υλικά. Το να αποκομιστούν τα φερτά υλικά, Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν. Ε, θα γίνουν αμέσω στι επόμενε μέρε. Αυτό για το οποίο σα ασκείτε. Όπω και εκείνο κριτική... το οποίο επιτρέψτε μου. Ε, πάντοτε, γιατί έχουμε πια μια εμπειρία σε αυτό. Ο Ιαννό, α πούμε, την προηγούμενη φορά δημιούργησε κάποια προβλήματα στην ημέρα στι πόλει που είχε ε, χτυπήσει στη Θεσσαλία. Έτσι ήταν και αλλού, ναι. Αλού, ναι. ναι. Ε, ε, είχε δημιουργήσει και θέματα υποδομών. Εδώ δεν ξέρω ποια είναι η έκταση των θεμάτων υποδομών. Ενδεχομένω θα έχουμε προβλήματα παραδείγματο χάρη στην κυρίω προ τον νότιο πύλιο, καταλαβαίνω. Ε, αλλά φαίνεται ότι άλλα μεγάλα ζητήματα υποδομών μέχρι στιγμή δεν καταγράφονται. Θα δούμε κιόλα. Mm. Ε, τώρα θα υπάρχουν προφανώ θέματα με τι οικοσκευέ σε κάποιε περιοχέ, τι οποίε θα έχουν πληγεί οι οικοσκευέ. Αυτέ θα μπουν στη διαδικασία τη αποζημιωτική που έχουμε φτιάξει και θα δούμε και αν υπάρχουν ε, ζημιέ στι. Ε, στην παραγωγή, στι καλλιέργειε. Στην αγορά, για παράδειγμα, ε, με τα μήλα, ε, νομίζω εντάξει, ότι θα εδώ δούμε, είναι μια επόμενη μάχη. Θα μια, δούμε λοιπόν στις... αν υπάρχουν ζημίε εκεί θα και, επιμείνω, και τι είναι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα του Κώστα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό για το οποίο σα ασκείται κριτική είναι για τον συντονισμό. Τα φαινόμενα και η μέγα πυρκαγιά και αυτό ήταν όντω. Πρωτοφανή σε όλη την Ευρώπη, από ό,τι έχουμε καταλάβει, και, και τα δύο έπληξαν τη χώρα μα. Ωστόσο, αυτό για το οποίο σα ασκείται κριτική από την αντιπολίτευση και το βλέπετε και στι εφημερίδε πώ αποτυπώνεται, είναι για τον συντονισμό. Έλλειψη συντονισμού. Και το μόνο για το οποίο, στο οποίο έχετε περιοριστεί κάνοντα κατά ορισμένου κατάχρηση είναι το 112. Και αναρωτιόνται ε, λοιπόν, εάν αυτό είναι ο συντονισμό, αν μέχρι εκεί φτάνουμε. Πάντω, όταν δεν είχαμε το 112, από τι πυρκαγιέ πέθαναν άνθρωποι και από τι πλημμύρε πέθαναν άνθρωποι. Mm. Να το συνεννοηθούμε λίγο λοιπόν. αυτό. Mm. Και εξαρτάται κανεί και ποιος που βάζει τι προτεραιότητέ του. Διότι για μα η προτεραιότητα πράγματι είναι η προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Δεν έχω ακούσει διαφωνία ω προ τη στρατηγική αυτή. Και φαίνεται ότι το 112 πράγματι σώζει ζωέ. Γιατί αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση μα δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε πολύ αποτελεσματικότερα τα πράγματα. Χωρί το 112, θυμίζω τέσσερα χρόνια πριν, είχαμε φαινόμενα πολύ χαμηλότερη εκτάσεω στη μάντρα, πνίγηκαν άνθρωποι, πυρκαγιέ, πολύ χαμηλότερη εκτάσεω και εντάσεω στο μάτι, κάηκαν άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτή αν θέλετε, η εμπειρία, η οδυνηρή εμπειρία είναι εκείνη η οποία επέτρεψε να αναπτύξει, να μπουν σωστά οι προτεραιότητε, να αναπτυχθεί το 112, και να έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα και να σώζουμε ζωέ με τη διαδικασία του 112. Πάμε τώρα στο συντονισμό. Ναι. Ο συντονισμό να ξέρουμε ότι γίνεται από ένα συντονιστικό κέντρο. Δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Ο συντονισμό είναι να έχει τη δυνατότητα διάφορε υπηρεσίε να τι τοποθετεί και να τι διατάσσει σωστά. Το συντονιστικό κέντρο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα στην πολιτική προστασία, σε σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε τέσσερα χρόνια πριν, είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι λε και μπαίνει σε ένα διαστημόπλαιο, όπω να σα το πω τώρα. Είναι λε και μπαίνει σε μια τελείω διαφορετική κατάσταση. Έχει αλλάξει εποχή. Άρα και το θέμα του συντονισμού έχει βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Θα πει κανένα, αν αυτά έχουν γίνει, γιατί αυτή είναι πάντα η συζήτηση και νομίζω ότι την κάναμε εκτενώ κατά τη συζήτηση για τι πυρκαγιέ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν πράγματι το εύλογο ερώτημα το οποίο δημιουργείται, εύλογο ερώτημα, εγώ θα πω. Είναι. Μα αν ο συντονισμό είναι καλύτερο, αν έχετε αναβαθμίσει τι διοικητικέ δομέ, αν έχετε περισσότερου πυροσβέστε, αν έχετε περισσότερα οχήματα, αν έχετε περισσότερα ενέργεια μέσα, αν έχετε βελτιώσει τη διαδικασία και τη διασύμβεση των Δήμων στην πολιτική προστασία με τι κεντρικέ υπηρεσίε. Γιατί υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία είναι πιο δύσκολα, είναι χειρότερα, γιατί έχουμε χειρότερο αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί τα φαινόμενα είναι πολύ, πολύ πιο έντονα. Είναι πιο ακραία. Άρα, τι κάνουμε, επόμενο ερώτημα. Παρετούμαστε. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ή μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γι' αυτά τα πολύ πιο ακραία φαινόμενα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα. Η απάντηση είναι όχι. Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε. Ε, Προφανώ, όταν κάποιο βάζει 1,8 δι, έχουμε βάλει 1,8 δι ποσά για την πολιτική προστασία τα οποία είναι. Αν ευπροηγουμένου, ποτέ η χώρα δεν έχει δαπανίσει. Αυτό το πρόγραμμα Αιγύη, που Σωστά. ακόμα όμω είναι στα Σπάργανα. Δεν είναι. Το πρόγραμμα Αιγύη είναι, είναι συνδεδεμένο με το Ταμείο και όπω ναι. ξέρετε, το Ταμείο τρέχει μέσα στην επόμενη τριετία, τετραετία, πενταετία. Πρέπει όμω ταμείο να δούμε λίγο τα εξή. λεπτά. Ναι. Δεν μπορεί, θέλω να το πούμε αυτό. Να πάρει. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν και οι πολίτε. Να πάρει ένα μηχανισμό που βρίσκεται στο σημείο Α και να το φτάσει στο σημείο Ω μέγα, μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, ειδικά όταν οι, οι χρηματοδοτήσει αυτέ είναι τη τελευταία διετία. Άρα στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Γιατί, Γιατί και τα αεροπλάνα δεν μπορούμε να τα πάρουμε, δεν πα στο κατάστημα ψωνή αεροπλάνα. Θέλουν προκηρύξει, θέλουν προδιαγραφέ, θέλουν δημόσιου διαγωνισμού. Πρέπει να τα βρει στην αγορά, δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια αναβάθμιση, η οποία φέρνει αποτέλεσμα και προφανώ το αποτέλεσμα είναι οι καλύτερε επιχειρησιακέ δυνατότητε, αποτυπώνεται σε διάφορα μεγέθη οι προτεραιότητέ μα σε όλη αυτή την περίοδο ήταν πρώτον η προστασία τη ανθρώπινη ζωή, δεύτερον η προστασία των υποδομών και. Α, τον, και της περιουσίας των ανθρώπων και βεβαίως και εν συνεχεία δηλαδή, η προστασία δηλαδή, του φυσικού είσαστε περιβάλλοντος. Είσαστε ικανοποιημένος κύριε Βορύδη από τα αποτελέσματα Οπότε της προσπάθειας. Μέσα από μια... Δηλαδή, έχουμε... Ικανοποιημένος από μια καταστροφή. Δεν βγαίνει κανένας. Δηλαδή, από την προσπάθεια σας βλέπεις, είπα. Βλέπεις, βλέπεις, αυτές τις εικόνες ε, και προφανώς δεν πέτας από τη χαρά σου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή για όλους μας αυτές είναι οδυνηρές εικόνες. Είναι εικόνες δυσκολίας. Αλλά παρά τα αυτά οφείλω να πω ότι μπροστά στο μέγεθος των φαινομένων και στην ένταση των φαινομένων είναι προφανές ότι κάτι καλύτερο γίνεται. Ναι. Αντιμετωπίζονται δηλαδή με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Στην διαχείριση όμω του φαινομένου, κύριε Βορή, υπάρχει το εξή. Υπάρχει το θέμα λοιπόν των υποδομών. Και εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, πάρα πολλοί περιφερειάρχε λοιπόν και δήμαρχοι, Γι' αυτά έχουν εκλεγεί και με τη σημαία τη Δημοκρατία κάποιοι κλπ. Είναι όλοι καλοί. Έχει ελεγχθεί ποτέ κανεί. Τα λεφτά που πήρε λοιπόν, φίλε περιφερειάρχη ή μη φίλε περιφερειάρχη ή δήμαρχε από το κράτο, τα έκανε λοιπόν τα αντιπλημμυρικά έργα. Καθάρισε τα φρεάτια, έκανε καθάρισε τα ρέματα, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Και το δεύτερο, αν το έχετε κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Και το γιατί έχετε κάνει και προ και το και, και το το δεύτερο θέμα. Ε, θυμάμαι το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Περίπου 10 μέρε μετά από την τραγωδία στο Μάτι του 2018, είχαν βγει τότε οι υπουργοί τη κυβέρνηση Ρε και είπαν: θα δείτε, αναγνωρίζουμε τα λάθη που έχουν γίνει. Ξεκινάμε τώρα, Τι και την ναι. ξεκινάμε, mm. Ναι. τα θέρατα στην Αττική. Ε, για πάντα. Νομίζω γκρεμίστηκαν πέντε κοτέτσια και πέντε ε, ε οικοδομέ. Δεν έγινε και τίποτα άλλο συνέχεια όμω. Δεν ήταν συνέχεια που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και κυβέρνα τέσσερα χρόνια όλα αυτά τα θέρατα στα αρέματα, στα δάση, στα βουνά, στι παραλίε να έχουν γκρεμιστεί. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο που με ρωτήσατε είναι πιο. Για του Δήμου και τι Περιφερειακέ. Αν του ελέγχετε, ο γιατί του δίνετε μηχανισμός... χρήματα. Θα σου πω. Ο μηχανισμό ελέγχου του Οργανισμού Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συγκεκριμένο και μάλιστα είναι και πολυεπίπεδο. Και ελέγχονται διάφορα οικονομικά του οικονομικά τους, κεντρικά από το Υπουργείο. Επομένω, ποσά τα οποία δίνονται. Ε, αυτό βέβαια είναι κυρίω ένα λογιστικό έλεγχο. Και εν συνεχεία υπάρχει ο Επόπτη ΟΤΑ, ο Επόπτης των Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είναι οι αποκεντρωμένε διοικήσει που κάνουν αυτή τη δουλειά. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε, κανεί δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του Δημάρχου, Έτσι. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Ένα ελεγκτικό μηχανισμό υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί. Δηλαδή, αν πρέπει ένα Δημάρχο, λέω τώρα, να κάνει αποψηλώσει και δεν τι κάνει, δεν μπορεί να πάει ο Επόπτη ΟΤΑ. Να κάνει την αποψήλωση γι' αυτόν. Μπορεί να κοιτάξει όμω το δάσο να, να γίνει αποψήλωση. Μπορεί να κοιτάξει και να ελέγξει τι συμβάσει. Τώρα το να ε, κατέβει και να βλέπει το αν ο εργολάβο ο οποίο έχει αναλάβει την εκτέλεση τη συμβάσεω αποψήλωση έκανε 100 τετραγωνικά ή έκανε 150 τετραγωνικά και έχει παραβιάσει τη σύμβαση ή δεν έχει παραβιάσει τη σύμβαση. Αυτό προφανώ είναι ένα έλεγχο ο οποίο δεν μπορεί να γίνει. Εκεί λοιπόν υπάρχει η ευθύνη τη τοπική αυτοδιοίκηση η χρηστή χρησιμοποίηση, η ακέραιη χρησιμοποίηση των ποσών, των σημαντικών ποσών, κατά 30% αυξημένων, που δόθηκαν για την, πρόσληψη, για την πρόληψη στις πυρκαγιές από την πλευρά του κράτους, αυξημένα, αυξημένα τα ποσά τα οποία δόθηκαν. Άρα η ορθή και χρηστή χρήση τους, αυτό ελέγχεται. Και ελέγχεται σε διάφορα επίπεδα. Ελέγχεται και από τον Εποπτιωτά, ελέγχεται και από το Ελεκτικό Συνέδριο, ελέγχεται σε διάφορα επίπεδα. Αλλά τώρα, αν μου πείτε, αν πήγαινε κάποιο στο πεδίο να παρακολουθεί το τι έχει κάνει ο εργολάβο, Όχι, δεν πάει κάποιο στο πεδίο να παρακολουθεί τι έχει κάνει ο εργολάβο. Ε, ε, εγώ θα πάω πάλι πίσω στο θέμα των ευθυνών, αν θεωρείτε εσεί ότι. Έχ... Συγγνώμη, τα θέρατα μόνο να πούμε. Που ότι είναι και διαχρονικό καημό μου τα, τα θέρατα. Απλώς γιατί εγώ θεωρώ ότι τώρα μέρα... συζήτηση για τα θέρατα, όταν οι άνθρωποι έχουν καεί, τα σπίτια του έχουν καεί, τα σπίτια του έχουν πλημμυρίσει. αυτό είναι Αλλά από την άλλη λέμε δεν υπάρχει Κάτσε, λέμε ναι, Κάτσε λίγο δεν και είναι η ώρα όχι, εγώ δεν είπα ότι ευθύνεστε εσεί που το χτίσατε. Το χτίσα θέλω, το, 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 το κατημάφησε κάποιο να το χτίσω. Μου το έδωσε το δικαίωμα με η κυβέρνηση και μετά ήρθε η κυβέρνηση και δεν μου είπε φίλα να στον κρεμίσω γιατί είναι αφαίρετο. Μου είπε τακτοποίηση, διεθέτηση, νομιμοποίηση και όλα αυτά. Καμία κυβέρνηση τελευταία 100 χρόνια δεν το έχει κάνει αυτό. Ναι, ακούστε κάτι. Ε, εκείνο το οποίο κάνουμε στο μάτι και θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα είναι ότι μέσα σε μια περιοχή που είχε αρκετά τέτοια πολεοδομικά ζητήματα, ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε ένα ειδικό ρημοτομικό, ένα ειδικό πολεοδομικό, το οποίο τι κάνει στην πραγματικότητα πολεοδομή μία ήδη κτισμένη περιοχή. Αυτό λοιπόν είναι μία δύσκολη άσκηση, αλλά όμως ίσως είναι και ένας τρόπος με τον οποίο από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Γιατί κύριε Παπακλημίτζο, να είμαστε τώρα ρεαλιστές το να πάμε να βρούμε όσους έχουν μέσα από μια διαδικασία διατηρήσει το αυθαίρετό τους και να πάμε να τους τον κρεμίσουμε, αυτό το οποίο δεν είναι πια αυθαίρετο γιατί νομιμοποιήθηκε, είναι μια επιλογή την οποία γιατί δεν την έκανε ποτέ η πολιτεία, διότι εγώ θα πω πολύ κακός όταν έγινε ανεκτή η οικοδόμηση των αυθαίρετων, Όμω από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι ένα μικρό φαινόμενο, δεν λένε ότι κτίστηκαν κανένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι ένα μαζικό φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο πια δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε με τον τρόπο που λέτε. Πάμε να τα γκρεμίσουμε. Γιατί δεν το έχει κάνει κανένα και ποτέ, Γιατί ρεαλιστικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο όμω πρέπει και μπορεί να γίνει, είναι πια να μπορέσουμε να πολεοδομήσουμε, να φτιάξουμε χωροταξία ώστε εκεί αυτά που προβλέπουν νόμους για τη χωροταξία, δηλαδή το να ανοιχτούν οι δρόμοι έτσι όπως πρέπει να ανοιχτούν, το να φτιαχτούν οι πλατείες, το να φτιαχτούν τα φρεάτια απορροής, mm. το να δούμε τα ρέματα να είναι καθαρισμένα ή να έχουν αντιστηρίξεις έτσι και να έχουν γίνει τα έργα υποδομής έτσι ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Αυτή είναι η δουλειά σαν ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή την οποία κάνουμε στο μάτι. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Πολλά θέματα έχει και αυτό. Πλην όμω είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ δηλαδή ότι το μάτι, επειδή τελειώνει τώρα, ε, μπορεί να λειτουργήσει ω μοντέλο σε, σε αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. Θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι τη πρόληψη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Αν ε, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο πριν, δηλαδή όχι πέντε χρόνια πίσω, τρία χρόνια πίσω, σε αυτέ τι συσκέψει, αναρωτιέμαι τι πολύ ανθρώπινα, κύριε Βορύδη, έκτακτη σύσκεψη, γιατί έρχεται μια κακοκαιρία. Συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος από την περιφέρεια, τοπική αυτοδίκηση και τα σχετικά. Αναρωτιέμαι εκεί λοιπόν τι συζητάτε και όταν λέτε τι είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο κύμα. Αναρωτιέμαι αν εκεί υπάρχουν και επιστήμονε. Γιατί το λέω, είμαι σίγουρη και εσεί το έχετε ακούσει, την κριτική που σα ασκείτε, ότι δεν του λαμβάνετε σοβαρά. Υπάρχει σύστημα στο αστεροσκοπείο, για παράδειγμα, που μπορεί για τι πυρκαγιέ να προνοήσει σε δύο μέρε τα... πού θα κατευθυνθεί η πυρκαγιά, ώστε να προλάβει να κάνει τα απαραίτητα έργα εκεί και μπορεί επίσης αντιστοίχω το, το νερό να το μετρήσει και να ξέρει πού θα χτυπήσει. Και, και άμα σα πολύ... πούνε, συγγνώμη για την ερώτηση, έτσι, για τι συσκέψει, γιατί α πούμε, επειδή συμμετέχουν στις συσκέψει, και άμα έρθουν οι μετρολόγοι και σα πούνε ότι θα πέσουν αυτή η τόνη νερό που πέσανε ένα στρέμμα, τι ακριβώ πρόκειται να αποφασίσετε στη σύσκεψη, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο γιατί δεν είμαι και αρμόδια. Όχι, αλλά ο αρμόδιο. Λοιπόν... Τι, τι εννοώ σε αυτό. Ότι υπάρχουν ορισμένα μεγέθη τα οποία αντικειμενικά σε ξεπερνούν. Προσέξτε, παραδείγματο. Καταλαβαίνω τη φιλοδοξία μα να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Όμω η απάντηση εδώ είναι τι κάνει στι σκέψει. Καθαρίστηκαν τα ρέματα. Καθαρίστηκαν. Έχουν διανηγεί εκεί που πρέπει να διανηγούν. Ναι. Τα φρεάτια είναι καθαρισμένα. Είναι καθαρισμένα. Από εκεί και πέρα, ειδικά όταν κάποιο λέει ότι ξέρει, σε μία μέρα, έρχεται αυτό. Δεν συζητάμε τώρα για να κάνουμε αντιπλημμυρικά σε μία μέρα, έτσι. Λοιπόν, ή μπορεί να κάνει κάποια υποτυπώδη πρόχειρα αντιπλημμυρικά εκείνη την ώρα. Μπορεί. Τα κάνει, τα κάνει. Ωραία. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, εάν η βροχή, έστω και του ενημερώσουν κιόλα, ότι θα πέσει ένα, έχεις ένα τέτοιο μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο, τι πρέπει να κάνει μετά. Μετά πα στα παθητικά μέσα. Μην κυκλοφορείτε, Ίσως, προσέξτε, ναι. αφήστε ανοιχτού του δρόμου, μην, μην πηγαίνετε στι υπηρεσίε. πάτε στα παθητικά, ο κάθε μέτρα. Δήμος, για δεν μπορεί. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Θέλω να σα πω, γιατί πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τι δυνάμει που έχουμε, οι οποίε, επαναλαμβάνω, είναι περίπου διπλάσιε και σε ορισμένε περιπτώσει τριπλάσιε από αυτέ που είχαμε την προηγούμενη τετραετία. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες Μας... δυνάμεις. Λοιπόν, εertas... Αν οι δυνάμει αυτέ είναι υπέρτερε, δεν αντιμετωπίζω. Λίγο από τι κακοκαιρίε, κύριε Μπορή, θέλω οπωσδήποτε δύο θέματα να ρωτήσουμε. Το ένα είναι για τα ανατολικά. Είχαμε τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών χθε. Από ό,τι καταλαβαίνω, αναβαθμίζεται κιόλα ο διάλογο. Δηλαδή, βλέπω μια, να κινούνται με μια ταχύτητα τα πράγματα. Να μα πείτε προ τα πού όμω. το βλέπω Υπουργού Εξωτερικών, Ερντογάν, Μιζωτάκη, λέει ο κύριο Φιντάν. Αλλά ακούμε και τον κύριο Φιντά να λέει ότι προστατεύσαμε του ομογενεί μα και τα έχουμε λύσει μάλλον τα προβλήματά του. Δεν ξέρω στου να αναφέρεται ομογενεί. Ναι, θυμίζω. Την, αν θέλετε, την, συνάντηση ε, Μητσοτάκη Ερντογάν στο Βίλνιου. Τι είπαν εκεί, είπαν ότι κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Το να ξεκινήσουμε να μιλάμε και να αποκλιμακώσουμε την ένταση και όλο αυτό το οποίο υπήρξε την προηγούμενη τετραετία είναι εποφελία και των δύο χωρών. Ωραία. Μιλάμε. Τι σημαίνει μιλάμε, για να δούμε τι σημαίνει. Νομίζω τώρα εδώ ο Γεραπετρίτη βάζει το ζήτημα εκεί που πραγματικά είναι. Τι είναι αυτό, η λεγόμενη ήπια ατζέντα. Άρα η επανέναρξη αυτού του διαλόγου για μια σειρά από θέματα όπω είναι το διμερές εμπόριο, όπω είναι ο τουρισμό, όπω είναι διάφορα πολιτιστικά, όπω είναι ξέρω, τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα ε, τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Μπορούμε να πάμε τη συζήτηση αυτή παρακάτω. Αυτό θα δούμε, θα κριθεί Τι άλλο υπόθηκε, ότι πρέπει να αποκλιμακωθεί η ρητορική τη ένταση. Σωστά. Τώρα, είπε αυτή την κουβέντα ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Αυτή η κουβέντα είναι η γνωστή κουβέντα η οποία λέγεται δεν πέφτουν τα σύνορα. Αυτέ τι απόψει έχουν για το θέμα τη μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό απεικονίζει την δική του θέση. Από εκεί και πέρα, προφανώ η Ελλάδα έχει τη θεσμική θέση που είναι η θέση που προβλέπεται από τι διεθνεί συνθήκε. Mm. Ε, λέει κάτι ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Λέει κάτι ο Τούρκο Υπουργό Έχει, την αξία, προσθήσετε. έχει την αξία, την σχετική αξία αυτών των δηλώσεων. Προφανώ δεν επηρεάζει τι ελληνικέ θέσει και προφανώ η ελληνική θέση δεν έχει μετακινηθεί. Ειδικά στα θέματα τη μειονότητα, η ελληνική θέση είναι ταυτισμένη με το διεθνέ δίκαιο όπω και στα περισσότερα θέματα. Νομίζω ότι σταματάμε εκεί. Απλώ επειδή είχε προηγηθεί η δήλωση το Ερντο... τον Άτο, μάλλον η τελευταία κιόλα η δήλωση το... για τα συγχαρητήρια προ την Τουρκία. Και αυτό εμωφόμη. δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δεν Κάτι είναι, αλλά είναι εκείνον. ΝΑΤΟ δεύτερη φορά. Ήταν, και επίση ήταν και μετά δήλωση αντίστοιχη του κύριου Ερντογάν, που πάλι δεν σα λέω ότι πυροδότησε, αλλά ήταν λίγο εκτό κλίματο προσπάθεια. Θα μου να πω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην περιοχή. Με πολύ κεντρικό ρόλο. Έγινε μια χώρα η οποία βλέπει την πολύ μεγάλη εικόνα στα Δυτικά Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στην ευρύτερη λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου. Έχει αναπτύξει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλε, κεντρικέ και σημαντικέ πρωτοβουλίε. Τώρα, η δήλωση του Α αξιωματούχου Τούρκου, ε, η δήλωση του Β, αυτό δεν επηρεάζει την μεγάλη εικόνα και τον μεγάλο σχεδιασμό που έχει η Ελλάδα για τον ρόλο που παίζει στην περιοχή. Και θεωρώ ότι η μεγάλη εικόνα είναι εκείνη που πρέπει να μένει. Το γεγονό ότι παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πλέον παραβιάσει. Ότι η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε πολύ και έντονα και εντατικά με την Τουρκία για το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο για μας είναι πολύ μεγάλο και κεντρικό ζήτημα. Και επομένως έχουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν τελικά και το βιετικό επίπεδο των πολιτών. Αυτό είναι η μεγάλη και κεντρική εικόνα. Ότι έχουμε ζήσει από του Τούρκου προκλητικέ δηλώσει, με του Τούρκου μιλάμε. Μακάρι να είχαμε να μιλήσουμε να, με το Λουξεμβούργο. Αλλά, να. αλλά εκεί θα έχουμε, αυτού έχουμε τώρα γείτονε, με αυτού του γείτονε θα μιλήσουμε. Δεν αφιστάμε θα στο παραμικρό από κανένα ζήτημα εθνική κυριαρχία, δεν αφιστάμεθα στο παραμικρό από κανένα θέμα δικαιωμάτων τη ελληνική πλευρά. Και αντιθέτω, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Ελλάδα έχει να κερδίσει. Έχει να κερδίσει γιατί αυτή είναι ο κεντρικός παίκτη, ο κεντρικός, αν θέλετε, πυλώνα σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή την οποία σα περιέγραψα. Σα κάτι, εγώ τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε καλά. Και στο τέλο καταλήγουμε σε μία συμφωνία. Η συμφωνία αυτή το έχει ήδη πει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Θα έχει κάποιε υποχώρησει, κάποιου συμβασμού. Από κάτω. εδώ ξέρετε που είμαστε. Δεν πολύ πριν. Ξέρετε που είμαστε. Είμαστε στο να κάνουμε το μικρό πρώτο βήμα ε, τότε και τι λέει, μετά από, από τώρα, μία εδώ. μακριά περίοδο πολύ σκληρών εντάσεων από την οποία η Τουρκία κατάλαβε ότι δεν έχει αγκρεβίσει απολύτως τίποτε. Το κατάλαβε λόγω της στάσεως της ελληνικής κυβερνήσεως. Το κατάλαβε yeah. γιατί επί τέσσερα χρόνια παίρνει τις απαντήσεις που πρέπει να πάρει σε όλα τα επίπεδα. Και αποφασίζει να ξαναρχίσει το διάλογο. Και εσείς μου λέτε τώρα, σε αυτό το πρώτο μικρό βήμα που συζητάμε για το πώς θα συζητήσουμε τα οικονομικά, για το πώ θα συζητήσουμε τα οικονομικά, για το πώ θα συζητήσουμε τον τουρισμό, που συζητάμε κάτι τέτοια, Λέ, κρατώ ερώτησή τώρα. μου. Σε Αυτικά αυτό το νο... πρώτο μικρό βήμα, πρώτο βήμα, εσείς μου λέτε να φτάσουμε στο τέρμα. Εντάξει. Η απάντηση λοιπόν είναι, στο τέρμα Μια δεν αλλά... πρόκειται να υπάρχουν παραχωρήσεις για την εθνική κυριαρχία Μας. και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελλήνων. Ε. Ε. Σε, ε. Πολύ σε αυτό το απλή. πρώτο βήμα όμω που λέτε, βλέπουμε την τουρκική πλευρά να πηγαίνει με λίγε πιο φραστικά έτσι Δεν παίζουν και δεν παίξανε ιστορικά, θα μου επιτρέψετε να σα πω, γιατί έχουμε πια πείρα. Κανένα ρόλο αυτά τα πράγματα. Τι δεν έχουμε ακούσει αυτά τα τέσσερα χρόνια για του Τούρκου, Τι δεν έχουμε ακούσει, πείτε μου. Να. Γιατί είπατε τώρα για την ομογένεια. Λοιπόν, τι δεν έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει η αμφισβήτηση τη κυριαρχία των νησιών έχουμε ακούσει ότι πρέπει να φύγει ο στρατό από τα ακριβώς, νησιά. Τι λοιπόν, αφού αφού δεν έχουμε ακούσει. Αφού δε, αφού φέρανε αυτά. Έχουμε ακούσει θέλω όλα, να είμαστε. Δεν πιστεύεστε και λέτε ότι είμαστε σε μια νέα αρχή και ο απρόβλεπτο πολλέ φορέ που έχουμε ακούσει ο Ερντογάν ξαφνικά δεν θα το γυρίσει. Γιατί το υπάρχει ξανά. η εξή πείρα στου Τούρκου. Τέσσερα χρόνια δοκιμάζουν αυτό το πράγμα. Τέσσερα χρόνια κάνανε μνημόνια με τους Λίβιους, δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Τέσσερα χρόνια κάνανε στο Αιγαίο ό,τι μπορούσαν να κάνουν, δεν ήρθε κανένα αποτέλεσμα. Βρέθηκαν απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα σε επίπεδο διεθνού κριτική. Mm. Η στάση τη ελληνική κυβέρνηση του φέρνει εκεί που θέλουμε να έρθουν. Mm. Πού θέλουμε να έρθουν, αποκλιμάκωση, όχι ένταση, διάλογο στη λεγόμενη soft agenda, δηλαδή αυτά τα οποία σα είπα, και από εκεί και πέρα βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε αυτό είναι από την πλευρά μα απόλυτα προσδιορισμένο. Mm. Τι βλέπουμε, Αυτά που έχουμε πει ότι αποτελούν ενδεχομένω διαφορέ μα και αντικείμενο συζήτηση, τα περιορισμένα πράγματα που έχουμε πει. Δεν είναι πολλά. Εμεί δεχόμαστε για την ατζέντα συγκεκριμένα πράγματα yeah. που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε πει, όταν και αφού συμφωνηθούν, και αν συμφωνηθούν και αν φτάσουμε στα βήματα αυτά, τα οποία σα ξαναλέω ξεκινάνε τώρα. Θα ναι, δούμε σημαστε... ποια θα είναι κατά σωστό. Και, και πάλι ναι, το διευκρινίζω για να μην τα αφήνω ανοιχτό. το... θα δούμε ναι. δεν εμπεριέχει παραχωρήσεις εθνική εθνικής κυριαρχίας Σύντομα, ή κυριαρχικά δικαιώματα. Σύντομα, αν μπορείτε δικαιώ... το εξής, γιατί πρέπει να κλείσουμε, αλλά πρέπει να το κάνω και αυτό το ερώτημα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή κάπου Αν βλέπει, αλλά τέλειο... να πω κάτι μου επιτρέπετε. Πρέπει ναι. και θέλω να βοηθήσουμε όλοι. Ο ελληνικός λαός να νιώσει αυτοπεποίθηση σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα πια. Είναι σημαντική για τον ΝΑΤΟ. Είναι σημαντική για την Ένωση. Είναι σημαντική για το γεωπολιτικό ρολό που έχει στην περιοχή. Αυτή... Προσέξτε. Να Αυτό που... δεν σημαίνει ότι ό,τι μας έρχεται στο μυαλό είναι σαν να μην υπάρχει διεθνέ περιβάλλον. Όχι. Βάζοντας. Σημαίνει όμως Πόμενο ότι κύριε έχει κύριε, το τελευταίο ισχυρό, τελευταίο δεν θα αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο. Αυτό πρέπει να το νιώσει ο ελληνικό λαό για να έχουμε αυτοπεποίθηση και να μην έχουμε, πώς να σας το πω, αντανακλαστικά, τα οποία από ένα σημείο και πέρα δεν είναι παραγωγικά. δεν έχουν, δεν είναι εκείνο θα, που θα, έχει τώρα σημασία. Τώρα θα απάντηση σε λιγότερο από ένα λεπτό. έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο καταδικασμένο λέει Κασιδιάρη στι φυλακέ του Δομοκού, αν το έχουν τηλεόραση και βλέπει, σκέφτε του την έφερα του Βορίδη. Έφερε ω προσωτερικό μια ρύθμιση, με άφησε έξω από την Βουλή αυτή τη ρύθμιση, αλλά εγώ με του παρτιάτε κατάφερα και έβαλα μέσα ένα κόμμα που ουσιαστικά το δικό από τη φυλακή. Άμα είναι ευτυχισμένο ο Κασιδιάρη που κάθεται στη φυλακή και δεν έχει εκλεγεί. Στη φυλακή και δεν εγώ. ήταν έτσι κι αλλιώ. Είμαι κι εγώ. Ναι. Και δεν έχει εκλεγεί. Είμαι κι εγώ. Ναι. Αν είναι ευτυχισμένο έτσι όπω περιγράφεται. Να μοιραστούμε την ευτυχία λοιπόν. Ναι, Μέν δεν δεν μπορώ να πω τα το το συναισθήματά το του, αλλά αν δικαιούται ακόμα μέσα. Από... ότι ναι. έχει επιτυχία. Αν όμω δικαιούται είναι ακόμα μέσα από τη φυλακή παρά τι ρυθμίσει που έχει. Μου επιτρέπετε να μην μπούμε συμφωνώ στον συναισθηματικό κόσμο του Ηλία Κασιδιάρη. Να μείνουμε στο εξή. Εγώ είμαι 16 χρόνια στη Βουλή. Πολιτικό αρχηγό, ο οποίο από βήματο βουλή καταγγέλει το σύνολο τη κοινοβουλευτική του ομάδα ότι είναι ενεργούμενο τη Greek Mafia και του Κορλαιόνε. Διαγράφει τρει. Εν συνεχεία αποχωρούν και ανεξαρτοποιούνται άλλοι δύο καταγγέλλοντα αυτόν τον αρχηγό. Την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη, ξαναπέρνει του τρει, παίρνουν πίσω αυτή την ανεξαρτοποίησή του και ξαναμπαίνουν στην ομάδα. Και λέει ότι αυτά που είπε για τις εγκληματικές οργανώσεις που καθοδηγούν την κοινοβουλευτική ομάδα αποτελούν διαστρέβλωση των social media. Ενώ τα έχει πει ναι. από τη Βουλή. Από το βήμα της Βουλής τα έχει πει. Δεν τα είπε και ιδιωτικό που φαινά. Στη Βουλή τα είπε και μάλιστα προσέξτε. Ούτε εν τη ρήμη του λόγου. Διαβάζοντα κείμενο. Ναι, αλλά αυτά τα είπε ένα άνθρωπο που με καύσιμο κασιδιάρη κατά δήλωσή του μπήκε μέσα στη Βουλή. Τον ψήφισαν κάποιε χιλιάδε. Ακούστε το. Εγώ λέω το εξή. Τέτοια γελιότητα δεν έχω συναντήσει ποτέ, ποτέ, στο, ε, στο πολιτικό σκηνικό. Βουλευτές που να διαφωνούν και να φεύγουν, αλλά την επόμενη μέρα να συμφωνούν και να μένουν. Αρχηγό που να διαγράφει, αλλά την επόμενη μέρα να ξεδιαγράφει. Βαρύγατες καταγγελίες οι οποίες παίρνονται πίσω. Και όλα αυτά γιατί? Για τη χρηματοδότηση. Ψηφίζουν δηλαδή η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος, Αυτού που θα μπουν στη Βουλή να τιμωρήσουν το πολιτικό σύστημα που είναι κακό, διεφθαρμένο ε, από το χρήμα και το κεφάλαιο. Προσέξτε, όμως. το διατάφτα είναι, ναι. το μείζον διατάφτα. Το μείζον διατάφτα είναι ότι πρέπει να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα οι πολίτε. Αυτό είναι το μείζον διατάφτα. Τα υπόλοιπα τώρα και χειρισμοί Άρα. που θα γίνουν σε κανονιστικό επίπεδο από την πλευρά του Κοινοβουλίου ή από την πλευρά τη κυβέρνηση, αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Αλλά το μείζον διατάφτα Μας. είναι αυτό. Λοιπόν, να Τι ψήφο είναι αυτή και πόσο ικανοποιημένη ναι. είναι αυτή τη στιγμή η ψυχοφόρη των συγκεκριμένων από το ότι τελικά αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η ιστορία του υπερεθνικισμού λοιπόν. και του υπερπατριωτισμού καταλήγει να είναι για κάτι λεφτά. Τέσσερις ώρε μαζί σα δεν φτάνουν, όχι Ευχαριστούμε, μισή ώρα. Κύριε Ευχαριστούμε κύριε Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.